Η τουρκική Προεδρία ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο πρόεδρος Ερντογάν συνάντησε το σεΐχι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπινζαγιέν, στο αεροδρόμιο Ατατούρκ, ενώ το βράδυ όχι μόνο παρακολούθησαν από κοινού τον ελικό του Champions League, αλλά συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό τη Λιβύης. Έτσι, οι πρώην εχθροί κλείνουν συμφωνίε και έρχονται κοντά υπό την αιγίδα τη τουρκική ηγεσία, που ουσιαστικά έχει μετατρέψει τη Λιβύη σε προτεκτοράτο τη και τι αραβικέ χώρε να το αποδέχονται, καθώ όταν προσπάθησαν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση μέσω στήριξη στο στρατηγό Χαφτάρ και αριθμό χωρών, όπω η Ελλάδα, δεν βρήκε τη στήριξη που ήθελαν. Η ελληνική κυβέρνηση μετά τα ηρωικά για αμυντική συμφωνία με Ηνωμένα Αραβικά και την ξενάγηση του Χαφτάρ στην Αθήνα τίποτα περισσότερο δεν έκανε και τώρα όλοι στρέφονται σε αυτόν που έκανε, δηλαδή την Τουρκία, η ανάγκη κάλυψη των δυνάμεων του Χαφτάρ με στρατιωτικά μέσα δεν πραγματοποιήθηκε και το αποτέλεσμα ήταν ακόμα και η Βεγγάζη να διοργανώνει εκδηλώσει υπέρ τη τουρκική βιομηχανία. Το νέο σκηνικό το οποίο θέλει ο Ερντογάν να δημιουργήσει αποτελεί την κορύφωση των πολιτικών που έχει ακολουθήσει με μικρά ή μεγάλα βήματα στην 20η παρουσία του στην εξουσία. Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο συνιστούν βασικά κομμάτια του γεωπολιτικού παιχνιδιού τη κατοχική δύναμη. Ελλάδα και Κύπρος εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα, υπό την έννοια ότι η επιβολή των σχεδιασμών του θα βοηθήσει στη συνέχεια για την υλοποίηση των ευρύτερων στρατηγικών επιδιώξεων.